δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Εστεμένοι και μέλη βασιλικών οικογενειών καταφθάνουν στην Αθήνα για την κηδεία του Κωνσταντίνου. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός από τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Πυρετώδεις προετοιμασίες στο Τατόι για την ταφή. Αναβαθμίζεται σε επίπεδο αντιπροέδρου η εκπροσώπηση της κυβέρνησης στην κηδεία και γαλάζιοι βουλευτές θα δώσουν το παρόν. Σφοδρή αντιπαράθεση μετά την κατάθεση της γραμματέως του Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο. Μίλησε για τσάντες με χρήματα από τον επιχειρηματία στο ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυση εναντίον της κατέθεσε ο Νίκος Παπάς. Μήνυμα Μητσοτάκη από τη Θράκη. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και προστατεύει τα σύνορά της. Συναγερμός μετά τα πρώτα κρούσματα της υπερμεταδοτικής μετάλλαξης Kraken στην Ελλάδα. Έρχεται νέο κύμα με πολλές επαναλημώξεις, λένε οι ειδικοί. Έρευνα στο Ευρωκοινοβούλιο για την προμήθεια των εμβολίων της Pfizer. Καλούν σε ακρόαση την πρόεδρο της Κομισιόν. Ζητούν απαγόρευση εισόδου σε λομπίστες και μπουρλά. Την κατάληψη της ουκρανικής πόλης Σολεντάρ ανακοίνωσε επίσημα η Μόσχα. Διαψεύδει το Κίεβο. Την αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη για την κατηγορία του βιασμού, αλλά την ενοχή του για δύο απόπειρες, πρότεινε η εισαγγελέας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.